Υπάρχει κόσμος, όπως και εγώ, καλή ώρα, ο οποίος σκέφτεται να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα και φοβάται για το πρώτο βήμα πώς να βρει τους πρώτους νέους πελάτες. Έχεις βρεθεί στην αντίστοιχη θέση για να βρεις τους μετόχους. Αντίστοιχα, πώς βρίσκεις τους πρώτους μετόχους, τι χρειάζεται για να σε εμπιστευτεί κάποιος, και η πρώτη ερώτηση είναι αυτή, η δεύτερη, πώς χρειάζεσαι εσύ να είσαι στην καθημερινότητα για να είσαι ήρεμος και με οικογένειες κλπ. Έτσι ώστε να πηγαίνεις στο ραντεβού χωρίς να σκέφτεσαι. Είναι οι δύο ξεχωριστά podcast και μόνο αυτά. Θα το απαντήσω, κάνουμε και σειρά με τη σεζόν. Θα απαντήσω στο πρώτο, λέγοντας εξ αρχής ότι είναι άλλο το ξεκινάω μια επιχείρηση για να πουλήσω ποτήρια με νερό, ένα πρώην υπηρεσία, και άλλο να βρούμε το έχω σε μια εισηγμένη επενδυτικά. Είναι κάποιες ίδιες αρχές, αλλά λίγο διαφορετικό το concept. Για μένα, για να μπορέσεις να πουλήσεις οτιδήποτε, είτε αυτό είναι το ποτήρι, είτε είναι μετοχές μιας εταιρείας, είτε είναι ένα όνειρο, νούμερο ένα, χρειάζεται να το πιστεύεις εσύ πάρα πολύ. Νούμερο δύο, αυτό που προτείνεις, σε αυτό που το προτείνεις, να έχει αξία για αυτόν ή να του λύνει κάποιο πρόβλημα. Έτσι, γιατί ακόμα και το να επενδύσει κάπου τα χρήματα του που κάθονται και του έχεις εξηγήσει ότι τα τρώει ο πληθωρισμός και ο χρόνος, άρα έχει ένα πρόβλημα, του δίνει μια λύση στο πρόβλημα. Τι δεύτερο πρόβλημα έχει, ότι έχει χάσει και 500 ευρώ σε μια απάτη με τα Forex. Ανοίγω μια παρένθεση. Πλέον με την Global Wealth μπαίνουμε και στο κομμάτι του Wealth Tech, όχι FinTech. Wealth Tech είναι, έχουμε δει ότι η ψηφιοποίηση, ότι μπορώ από το κινητό μου να μπω κάπου και να έχω εύκολη πρόσβαση να επενδύσω, απλά μεγάλωσε ένα ήδη υπάρχουν πρόβλημα. Το οποίο ήταν ότι οι άνθρωποι πιο εύκολα μπαίνουν να επενδύσουν και πιο γρήγορα τα χάνουν, γιατί δεν έχουν ιδέα. Άρα δεν έλυσε κάτι αυτό, ίσα-ίσα μεγάλωσε και το πρόβλημα που υπάρχει. Αλλά το FinTech δεν έλυσε τίποτα, απλά βοήθησε λίγο να ανταλλάσσουμε χρήματα πιο εύκολα μεταξύ μας. Κατά τα άλλα, ο κόσμος χάνει πιο εύκολα τα χρήματά του. Το Wealth Tech τι λέει, να μπορώ είτε παίρνοντας εκπαίδευση, είτε ταυτόχρονα έχοντας πρόσβαση σε επενδύσεις που κάνουν τα μεγάλα πορτοφόλια. Και στατιστικά λένε ότι 70% αυτό που μπαίνουν στις πλατφόρμες για να επενδύσουν χάνουν τα χρήματά τους. Όχι από απάτη, από άγνοια. Από απληστία, από λάθος κινήσεις, από τζόγο. Και ότι το 10% των, ας πούμε, πλουσιότερων ανθρώπων που επενδύουν μέσα, όχι τώρα ο Μπέζος και αυτοί, βγάζουν κατά μέσο όρο 9 με 10% το χρόνο. Κάπου εκεί, το οποίο είναι μια χαρά. Άρα μπορώ εγώ σαν άνθρωπος από εκεί που θα έπαινα 3-3,5 τώρα σε ένα κρατικό ομόλογο ή στη Revolut που μου τα κλειδώνει η ημερήσια και είναι μια χαρά. Γιατί μου δίνει 3,5 Revolut, γιατί ο πληθωρισμός είναι εκεί. Μισό θα μου δίνει αν έχει μισό πληθωρισμό. Άρα μια ή άλλη είναι και λίγο κάτι πληθωρισμό. Αν μπορώ να επενδύω και να έχω ένα μεσοσταθμικό 7%, καλύτερο από το να είχα ένα ενίκιο που ήταν 4-5, θα ήμουν μια χαρά. Αυτό πάμε να το λύσουμε. Άρα να μπορεί ο μέσος άνθρωπος να επενδύει μαζί με τους μεγάλους. Okay. Το λύνουμε γιατί έχουμε ήδη τους μεγάλους μέσω σχήμα. Οπότε ό,τι κεφάλαια κουμπώνουν εκεί είναι εύκολο να γίνει. Άρα, νούμερο δύο, να δίνω λύση στο θέμα του, να του δίνω αξία. Και συνδυάζοντας τα δύο πρώτα, να νιώσει εμπιστοσύνη. Γιατί 99%, εκτός αν έχει τόσο μεγάλο θέμα που θα αγοράσει οπωσδήποτε αυτό που έχει, και όταν τρέχει η μύτη μου και το θέλω ένα στατικό. Θα πάρω ένα στατικό. Δεν πρέπει να πείσει ο άλλος ότι το χρειάζομαι. Τρέχει η μύτη μου αίμα. Το τρίτο είναι να νιώσει εμπιστοσύνη. Στο δικό μου το κομμάτι ισχύουν και τα τρία. Πρώτον, με παθιάζει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Δεύτερον, ναι, δίνει λύσεις σε προβλήματα που εγώ έχω εξηγήσει και στους ανθρώπους ότι υπάρχουν μέσα, με πάρα πολύ εκπαίδευση από πίσω. Και η εμπιστοσύνη είναι η συνολική πορεία 20 πόσα χρόνια είμαι ενήλικος, με ό,τι έχει συμβεί από πίσω. Okay. Στους αυτούς που ακούνε και θέλουν να ξεκινήσουν κάτι καινούριο, νούμερο ένα είναι αυτό που πάνε να πουλήσουν, να το χρησιμοποιούν οι ίδιοι να το πιστεύουν. Εγώ είχα θέματα μαλλιά μου και πέφτανε και βρήκα αυτή τη σούπερ κρέμα ή την πούδρα που τα κρατάει καλά. Ότως ή άλλως θα το πω σε όλους. Αφού με έσωσε. Μπορώ να το πουλάω και να κερδίζω κιόλας. Μια χαρά βγαίνει από μέσα μου, ρε παιδί μου. Είναι με όλη την ενέργεια για τον αυθορμητισμό.
Και φυσικά να το χρειάζεται και ο άλλος. Δηλαδή, αν πάω σε έναν φαλακρό και του λέω για την πούδρα για τα μαλλιά, όσο και να μέσω, δεν το αγοράσει με το άλλος. Τζάπα τρώω το χρόνο μου και το δικό του.